Τώρα Μάριτς. Με τον Ταραλίδη συνεργασία βγαίνει ο Τζόρτζεφ δεξιά. Κάνει το σούτο, κοτσόλι σαν πρώτο γέλια κόρνερ. Ο καλύτερο παίκτη τη Λάρισα ο Στέφανο Πετρούλη. Τώρα πια δεν αντέχει. Θυμίζω ότι είχε χτυπήσει νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα μετά από αυτό το γερό πάτημα να διώξει. Δεν θέλει και πολύ αν στραβοπατήσει λίγο, αν έχει χτυπήσει νωρίτερα. Κρατάει το δεξί του πόδι με 8 αποκρούσεις έχει κάνει ο Κοτσόλης. Ο Κοτσόλης λοιπόν που δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει. Διαπιστώνοντας εδώ από τους μορφαρισμούς του, κοιτάξτε πως πονάει, δεν ξέρω, να δούμε. Αλλαγή κανένα και ο Μαχράνης από ό,τι φαίνεται. Αλλά η Λάρισα όμως δεν έχει αλλαγή, γιατί έχει βγει και ο Γκαλίτσιος και ο Βέλα Τζούνιορ και ο Σέρμαν. Άρα κάποιος πρέπει να φορέσει γάντια, αν ο Κοτσόλης δεν μπορέσει να συνεχίσει. Και θα συνεχίσει η Λάρισα με νέα παίκτες βέβαια. Αποστόλη Τρανταφύλου, σωστά μου λες. Έχεις ακούσει ποιος είναι ο υποψήφιος τερματοφύλακας, Αποστόλη? Όχι, ακόμη δεν έχω ακούσει κάτι. Περιμένουν όλοι στον πάγκο να δουν αν τελικά μπορεί να συνεχίσει ο Στέφανος Κοτσόλης. Ο Κοτσόλης δεν νομίζω ότι μπορεί, άρα τη θέση του θα πάρει παίκτης. Καταχειροκροτούμενος και η Λάρισα που έχει παίκτη λιγότερο. Τώρα θα παίξει με 9, ο Μπαχράμης θα φορέσει γάντια, αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Βγαίνει ο Κας και μπαίνει ο Νέρη Καστίγιο. Ο Μπαχράμης κάτω από τα δοκάρια που λέγαμε ότι έχει πολύ γερά πατήματα, το λέγαμε στο πρώτο ημίχρονο. Και ένα από τους καθοριστικούς ποδοσφαιριστές πάντοτε της Λάρισας, παίχτης κλειδί, το είπαμε στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα είναι τερματοφύλακας. Το Κοτσόλης δεν είναι αλήθεια, αλλά πήρε τη φανέλα του Κοτσόλης. Καστίγιο είναι γρήγορος. Ένας εναντίον ενός. Ο Καστίγιο κρατάει. Δίνει στον Ντάνη. Δύο παίχτες του Ολυμπιακού με τον Μπαχράμη στα δοκάρια. Ο Ντάνη έχει την ευκαιρία να κάνει το σουτ. Έξω εμπαλάουτ. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 93 να πετύχει γκολ. Ο Μπαχράμης δεν χρειάστηκε καν να επέμβει, η μπάλα πήγε αριστερά από το δοκάρι. Έχει στήσει ο Τζόρτζεβιτς, δίνει δίπλα στον Ταραλίδη που έχει καλό σουτ από μακριά, το επιχειρεί. Η μπάλα πάει για κόρνερ, αν γυρίσει ο Τζόρτζεβιτς όμως δεν θα είναι. Απέκρουσε ο Μπαχράμης, δεύτερο σουτ, πάνω στην γραμμή, μπάλα δεν έχει πει γκολ. Τώρα ο Καστίγιο κάνει το 0-1 στο φινάλε του μάτς